Από την αστυνομία αναζητείται η μητέρα του βρέφους ηλικίας 3 ή 4 μηνών που βρέθηκε κάτω από αυτοκίνητο στις 4.30 το απόγευμα στην οδό Αχαρνών 364. Το μωρό βρήκε ο Πασχάλης Ελευθερίου που έχει πρατήριο υγρών καυσίμων και όπως είπε στην αστυνομία είχε αντιληφθεί νωρίτερα μια νεαρή γυναίκα να το εγκαταλείπει και να εξαφανίζεται. Οι αστυνομικοί της άμεσης δράσης που παρέλαβαν το κοριτσάκι το μετέφεραν στο νοσοκομείο παιδών Αγία Σοφία όπου οι γιατροί είπαν ότι είναι καλά στην υγεία του. Τέθηκε υπό έλεγχο πριν από λίγη ώρα η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε από άγνωστη αιτία απόψε το βράδυ στις 9 παρατέταρτο σε δασική περιοχή του Καπανδρητίου και συγκεκριμένα στο ύψος του 31ου χιλιομέτρου της Εθνικής Οδού Αθήνας Λαμίας. Στον τόπο της πυρκαγιάς παραμένουν οχήματα της δασικής και της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τυχόν αναζωπήρωσή της. Η έκταση των ζημιών δεν έχει υπολογιστεί ακόμη από τη δασική υπηρεσία. Εξωτερικές ειδήσεις. Χιλιανοί αστυνομικοί επιτέθηκαν σήμερα εναντίον ξένων δημοσιογράφων, τραυματίζοντας 10 και καταστρέφοντας κινηματογραφικές και φωτογραφικές μηχανές, οι οποίες κατέγραφαν τις αγριότητες με τις οποίες προσπαθούσαν να διαλύσουν εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές που ζητούσαν την παρέτηση του δικτάτορα Πίνοσετ. Οι δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ εναντίον των διαδηλωτών, τραυματίζοντας 42 άτομα, από τα οποία 23 ήταν δημοσιογράφοι, φωτογράφοι και ξένοι ανταποκριτές, ενώ στη συνέχεια ολοκλήρωσαν τις επιθέσεις τους με θωρακισμένα άρματα και αντλίες νερού στο κέντρο του Σαντιάγκο μπροστά από το Προεδρικό Μέγαρο. Η πολιτική ένταση κορυφώνεται στη Γιουγκοσλαβία σήμερα μετά την παραίτηση της κυβέρνησης του Μαυροβουνίου και τη βίαιη επέμβαση για πρώτη φορά μετά από χρόνια των ειδικών μονάδων της αστυνομίας εναντίον των διαδηλωτών. Ο ραδιοφωνικός σταθμός του Τίτο Γκραντ μετέδωσε ότι στην πόλη επιβλήθηκε κατάσταση ανάγκης. Στα εργοστάσια του Μαυροβουνίου, χιλιάδες εργάτες πραγματοποίησαν συγκεντρώσεις, στις οποίες συζητήθηκε ο τρόπος που θα συνεχιστεί ο αγώνας για την παραίτηση της κομματικής ηγεσίας στο Μαυροβούνιο αλλά και της ομοσπονδιακής κυβέρνησης του Βελιγραδίου. Το λιμάνι και η πόλη του Οράν, δεύτερη σε μέγεθος πόλης της Αλγερίας, έχουν καταληφθεί από στρατεύματα που έστειλε σήμερα η κυβέρνηση από το Αλγέρι σε μια προσπάθεια να θέσει υπό έλεγχο το ογκούμενο κύμα διαμαρτυριών. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, οι διαμαρτυρίες για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης έχουν επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας και συγκεκριμένα στην πόλη Μπλίντε, οι Ισλαμιστές πυρπόλησαν το μεγαλύτερο μέρος του κέντρου της πόλης. Αναφέρθηκαν επίσης συγκρούσεις σε αρκετές πόλεις νοτίως του Αλγερίου, καθώς και επίσης συγκρούσεις στην περιοχή της Καμπύλης που κατοικείται από Βερβέρους. Κινέζικο αεροσκάφος, το οποίο μετέφερε νεαρούς εργάτες, συνετρίβει χθες στην επαρχία Σανξί της Κίνας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 42 από τους 46 επιβάτες τους. Το αεροσκάφος τύπου Ιλιούσιν 14 εκτελούσε 15 λεπτή πτήση ψυχαγωγίας για τους άτυχους εργαζόμενους, όταν λίγο μετά την απογείωσή του και πετώντας χαμηλά, προσέκρουσε στη στέγη ξενοδοχείου της κινέζικης πόλης Λίμφεν. Το πιο τραγικό είναι ότι η μοιραία ψυχαγωγική πτήση είχε οργανωθεί για τους άτυχους εργαζόμενους από το εργοστάσιο στο οποίο δούλευαν ως αμοιβή για την υψηλή παραγωγικότητά τους. Σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα. Βόρεια άνεμοι θα επικρατήσουν, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Στο χάρτη των βαρομετρικών συστημάτων, το ψυχρό μέτωπο που βρίσκεται στην περιοχή μας απομακρύνεται ανατολικά. Έτσι, πιο αναλυτικά, για σήμερα Κυριακή, ο καιρός όλη τη χώρα θα είναι σχεδόν αίθριος, εκτός από τα βόρεια ανατολικά, όπου νωρίς το πρωί θα υπάρχουν νεφώσεις με τοπικές βροχές, αλλά και εκεί γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική, στα δυτικά μέχρι μέτρη και στα ανατολικά μέτρη μέχρι ισχυρή. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί. Στα παιδινά της Βόρειας Ελλάδας από 8 μέχρι 22 βαθμούς, στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα από 11 μέχρι 27 και στις νησιωτικές και παράκτιες περιοχές από 16 μέχρι 27 βαθμούς. Στην Καλαμάτα προβλέπεται σχεδόν αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα είναι βόρειο-δυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτρη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 14 μέχρι 26 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική μέτρη 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 12 μέχρι 27 βαθμούς. Τέλος, και στην περιοχή Θεσσαλονίκης προβλέπεται σχεδόν αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική μέτρη 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 10 μέχρι 23 βαθμούς. Τη Δευτέρα και πάλι ο καιρός σε όλη τη χώρα θα είναι σχεδόν αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Αιγαίο μέτρη και στα νότια ισχυρή, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα είναι ασθενής. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Καλή σας νύχτα.